Ποιοσκηνέ! Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, η σημερινή κινητοποίηση κάπου εδώ τελειώνει. Όμως, εμείς ακριβώς την πραγματοποιήσαμε, γιατί καθημερινά γινόμαστε μάρτυρες ακραίων περιστατικών. Χθες είδαμε στην οδοντιατρική να πέφτει το ταβάνι της σχολής λόγω κάποιου σπασμένου σωλήνα. Πριν μια εβδομάδα είδαμε φοιτητές της Σχολής Θετικών Επιστημών να δίνουν μάθημα με τους φακούς. Αυτή η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί από όλες διαχρονικά τις κυβερνήσεις χτυπάει προφανώς και τη φοιτητική μέρημνα και τις φοιτητικές εστίες. Η κατάσταση εκεί είναι εξίσου τραγική. Κοινόχρηστα μπάνια, χαλασμένες πόρτες, ελλιπής φωτισμός, ένα πλυντήριο για 200 φοιτητές και αυτά είναι μόνο μερικά. Όμως, οι φοιτητές και οι φοιτήτρες της πόλης τους ξεκαθαρίζουμε πως θα δυναμώσουμε ακόμη παραπάνω τον αγώνα μας. Μετά τη χθεσινή απόπειρα και πραγματοποίηση των ηλεκτρονικών εκλογών, αποδείξαμε πως δεν πάμε πίσω βήμα από τις ανάγκες μας. Τη στείλαμε κουβά και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε για κάθε νόμο που φέρνουν και σε κάθε προσπάθεια που θα κάνουν να υποβαθμίζουν τις σπουδές και τη ζωή μας. Συνεχίζουμε τον αγώνα μας και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα με ημερομηνία και ώρα που θα ανακοινωθεί σε κινητοποίηση στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης που θα καταθέσουμε τα αιτήματά μας για τις φοιτητικές εστίες αλλά και συνολικά για την αύξηση κρατικής σηματοδότησης του Ιδρύματος. ΣΥΤΙΣΤΙ και στέγαση!